νομίζω ότι έχει αρκετά επίπεδα και είναι αρκετή πολυπλοκότητα με το οποίο μπορούσαμε να συζητάμε. Γιατί είναι μια ιστορία η οποία σχετίζεται με τον bullying αφενός μου και μια πολύ ακραία μορφή εγκλήματος μίσους. Ακουμπάει πάρα πολύ το ζήτημα προφανώς τη ισομοβία και τη ελευθερία σε πρώτη ανάγνωση. Σε δεύτερη ανάγνωση, το που μπορεί να συσχετίζεται καθέστω με το φασισμό ή με το ρατσισμό, τις ρατσιστικές πεπιθήσεις ενός ανθρώπου, αλλά και με το υπόβαθρο μιας κοινωνίας. Γιατί εν τέλει δεν πρόκειται μόνο για μια ιστορία σχολικού εκφοβισμού για ένα έγκλημα μίσους, αλλά πρόκειται και για το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη και το τι διαλεκτική μπορεί να χρησιμοποιείται μέσα σε μια δικαστική αίθουσα και πώς μπορεί ένα θύμα, ας πούμε, να κατηγορείται γιατί είναι αυτό που είναι. Οπότε λοιπόν τα τρία σημεία. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα σταθώ είναι το πολύ προφανές, το πόσο απειλημένος μπορεί να νιώθει κανείς από έναν άνθρωπο λόγω της σεξουαλικότητας, της ταυτότητας φίλου του, να νιώθει απειλημένο σε τέτοιο βαθμό που να πρέπει να τον σκοτώσει για να απαλλαγεί από αυτή την απειλή. Είναι ένα ζήτημα στο πώς μπορεί να καταλήγει ένας άνθρωπος σε μια πολύ νεαρή ηλικία, γιατί δεν μπορεί στα σοβαρά να πιστεύει κανείς ότι πρόκειται για μια απόλυτα διαμορφωμένη προσωπικότητα η οποία πάρα πολύ όρημα κάθεται και σκέφτεται ότι θα σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το πώς μπορεί να φτάνει ένας άνθρωπος εκεί και πώς μπορεί παρόλη και άσχετα με την όποια επιρροή μπορεί να δέχεται από την οικογένειά του ή από το σπίτι του, πώς ωστόσο ενθαρρύνεται η όποια ομοφοβία του ή όποια τρανσφοβία του καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, το πώς δεν γίνεται τίποτα για να εμποδιστεί ουσιαστικά αυτός ο φόβος απέναντι στο διαφορετικό, ο οποίος μπορεί να έχει και πολύ ακραίες συνέπειες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Στο επίπεδο της απόδοσης δικαιοσύνης, κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον όχι κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη μεγάλη σημασία το αν μιλάμε για κάτι προμελετημένο ή αν μιλάμε για κάτι το οποίο συνέβη εν θερμό. Στην ουσία του, ωστόσο, όταν υπάρχει υπόνοια και βεβαιότητα ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότητα έχει γαλουχηθεί με πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις και πολύ ακραίες αντιλήψεις, εγώ θα έλεγα ότι στο επίπεδο state of mind τελικά δεν έχει τόση διαφορά με την εξής πολύ απλή έννοια. Το να είναι κανείς ναζιστής εν τέλει δεν είναι τίποτα διαφορετικό από το να ζει σε ένα συνεχές καθεστώς φόβου. Να βλέπει παντού εχθρούς, να βλέπει παντού συνωμοσίες και να βλέπει παντού ανθρώπους οι οποίοι δυνητικά θα τον αφανίσουν. Αυτό στο δικό μου μυαλό και είναι η δική μου απόλυτα προκειμενική και προσωπική άποψη, ισοδυναμεί με το να είσαι μονίμως εν θερμό. Με ό,τι επιπτώσεις μπορεί αυτό να έχει για την νοητική σου ικανότητα ή για το πώς λαμβάνεις αποφάσεις ή για το πώς άγιασαι και φέρεσαι σε ένα κοινωνικό σύνολο. Το τρίτο ζήτημα δεν έχει καν να κάνει με το περιστατικό του φόνου της δολοφονίας του παιδιού αυτό καθ' αυτό, αλλά έχει να κάνει με τη δίκη. Ακούσαμε μέλη των ενόρκων του δικαστηρίου να μιλάνε για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε αναμφίβολα ο θήτης και που κανένας δεν έκανε τίποτα για να το λύσει, γι' αυτό χρειάστηκε να πάρει στα χέρια του τον νόμο. Ενώ ταυτόχρονα ακούγαμε και ότι το παιδί που ήταν ο δολοφόνος δεν ήταν έγκλημα μίσους αυτό που έκανε. Δεν ήταν φωνιάς. Ας παρακάμψουμε αυτό το παράδοξο. Αλλά βασικά δεν ήταν έγκλημα μίσους αυτό που έκανε. Απλά ένιωθε να απειλείται πάρα πολύ από ένα παιδί και ήθελε να εξαλείψει την απειλή. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγήσουν ποια ήταν αυτή η απειλή, η απειλή είναι ότι το παιδί φόραγε τα κούνια και ότι ήταν γκέι. Δηλαδή η απειλή ήταν το άτομο αυτό καθ' αυτό. Αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος μίσους. Και το εντυπωσιακό δεν είναι το ότι ένα 14χρονο παιδί μπορεί να άγεται και να φέρεται με αυτόν τον τόπο και να θεωρεί ότι είναι πολύ λογικό
να εξαλείψεις μια απειλή αόρατη σκοτώνοντας έναν άνθρωπο. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπορεί ενήλικες άνθρωποι να αναπτύξουν αυτή την ίδια επιχειρηματολογία και μάλιστα τελικά η γνώμη τους μάλλον να κερδίζει. Οπότε αυτά θα ήθελα εγώ να αναφέρω και μόνο.